Συνάδελφοι, εμείς οι συνταξιούχοι, αυτοί που είμαστε εδώ πέρα, οι μισοί πρέπει να έχουν κάνει το εμβόλιο την πρώτη δόση. Οι περισσότεροι δεν το έχουν κάνει. Και ξέρουμε ότι πρέπει να προφυλαγόμαστε. Το λέω αυτό γιατί είχαμε αρκετές συζητήσεις με συναδέλφους που προσπαθήσαμε να τους κάνουμε να έρθουν σήμερα. Και σεβόμαστε τους συναδέλφους που για διάφορους λόγους βάζουν μέσα σε κάποιο υψηλότερο επίπεδο την ανάγκη να προφυλαχτούν. Είναι σοβαρότατοι οι λόγοι που μας λένε και δεν κατακρίνουμε κανένα. Όλοι αυτοί οι συνάδελφοι και εσείς προφυλαζόμαστε και βγαίνουμε μόνο για τα απαραίτητα. Και μπαίνει το εξής ερώτημα. Είναι απαραίτητο το να έρθουμε σήμερα εδώ, όπως το να πάμε να αγοράσουμε φάρμακα ή να πάμε να ψωνίσουμε. Και εγώ λέω, συνάδελφοι, έτσι για να μπει στη συνείδηση όχι εσάς που ήρθατε, αλλά όλων των συναδέλφων που δικαιολογημένα για μας δεν ήρθανε. Είναι απαραίτητο. Το πρώτο απαραίτητο είναι η ανθρωπιά μας. Και αν τη χάσουμε αυτή, δεν έχουμε τίποτα κερδίσει και δεν έχουμε λύσει κανένα απαραίτητο. Αυτοί από την άλλη μεριά, αυτοί ξέρετε ποιοι είναι αυτοί, οι σφαγείς μας. Αυτοί λοιπόν με αφορμή την πανδημία πάνε να βάλουν φυτίλι στις κατακτήσεις του συνδικαλιστικού κινήματος, στις δομές του συνδικαλιστικού κινήματος, βάζουν μέσα τις ηλεκτρονικές ψηφοφορίες που εκτός την οθεία τους είναι δηλητήριο και καταστροφή των συνδικαλιστικών κατακτήσεων, των τρόπων και διαδικασιών που παίρνουμε αποφάσεις. Με τις ηλεκτρονικές συνελεύσεις κυρίως εκβιάζουνε, γιατί εκεί πέρα καταγράφεσαι και δύσκολα θα πάει ο άλλος που έχει και το παιδί του σε μια ευαίσθητη δουλειά από πλευράς πίεσης από την αστική τάξη να πάει να παρουσιαστεί και να καταγραφεί, ενώ σήμερα έρχεται στη Γενική Συνέλευση με τελείως διαφορετικές συνθήκες και μπορεί και το παλεύει. Σε αυτή τη δηλητηριώδη επίθεση ουσιαστικά κατάργησης του συνδικαλισμού και μετατροπής των συνδικαλιστικών παρατάξεων και του συνδικαλιστικού λόγου σε λόγο πολιτικό, σε πολιτική αντιπαράθεση, σε περιχαράκωση των ανθρώπων που αλληλέγγυα θα έπρεπε να παλεύουν για το δίκιο τους, αυτή τους την πορεία εμείς πρέπει να βάλουμε μέσα μας ότι πρέπει να τις κόψουμε τα πόδια και πιστεύω ότι θα το καταφέρουμε. Εμείς εδώ πέρα δίνουμε το μήνυμα ότι υπάρχει φιλότιμο, ότι μένουμε όρθιοι. Γεια σας.